Τρία χρόνια μετά το τέταρτο μέρος των παλτών του Παναθηναϊκού, επιστρέφουμε με άλλα πέντε παλτά που πέρασαν από το τριφύλι σε ένα ιδιαίτερο διάστημα με πολλές ιδιαίτερες περιπτώσεις παικτών. Ο Νγκμπαγκωτό ήρθε στον Παναθηναϊκό τον χειμώνα του 2021, μέσα σε μια τρελή και βασικά παρανοϊκή χρονιά για την ομάδα επί Λάσλο Μπόλωνη, αποκτήθηκε μαζί με μερικούς ακόμα, μπας και έστρωνε λίγο η κατάσταση. Μέσα από ένα σερί πολλών ητών και ισοπαλιών, ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν και ο κίνδυνος να χαθούν τα playoffs ήταν παραπάνω από ρεαλιστικός. Ο Νγκμπαγκωτό αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την King Cup, που τότε έπαιζε στην Β' Γαλλίας. Ένα μεγάλο ταλέντο των μικρών εθνικών της Γαλλίας, ήδη έπαιζε στην Under 18 πριν καν ενηλικιωθεί. Σκάουτερ από ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα είχαν στραμμένα τα βλέμματα πάνω του. Ξεχώρισε για χρόνια στη Μέτς, όπου σε σχεδόν 200 συμμετοχές σκόραρε 44 φορές. Το 2016 πήρε μεταγραφή για την Queen's Park Rangers, αλλά θα χάσει εντελώς τον καλό του εαυτό στην Αγγλία. Με άλλα λόγια, δεν θα ξαναπιάσει ποτέ στην καριέρα του τα standards που είχε στα 17 του. Από το 2017 και μετά επέλεξε να αγωνιστεί στην εθνική του Κονγκό, αλλά ακόμα και εκεί θα τον καλέσουν μονάχα δύο φορές. Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο για 1,5 χρόνο και 400.000 ευρώ. Αν και οι πρώτες του εμφανίσεις χαρακτηρίστηκαν ως ικανοποιητικές, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα υπερβολικά χαμηλά στάνταρτς του τότε Παναθηναϊκού. Όταν το καλοκαίρι του 2021 ήρθε ο Γιωβάνοβιτς και αναβαθμίστηκε ουσιαστικά και ποιοτικά η ομάδα, δεν πέρναγε ούτε έξω από το κοροπή. Αγωνίστηκε μόλις δύο φορές με την Β' ομάδα και τον επόμενο χειμώνα ετοίμασε βαλίτσες πάλι για τη Β' Γαλλίας και την Άντς. Το 2022, την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε δύο σημαντικές μεταγραφές. Σημαντικές από την άποψη ότι υπήρχαν εμφανή κενά στο κέντρο της ομάδας και αφού το έψαχναν όλο το καλοκαίρι, ο Ιβάν και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν μαζί τον Ένις Τσόκαϊ και τον Γάλλο Τρουγιέ. Για τον Τρουγιέ πιθανά θα χρειαστεί να μιλήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Ο Τσόκαϊ από την άλλη αποτέλεσε διαφορετική περίπτωση. Ο Αλβανός μέσος αποκτήθηκε από την κροατική Λοκομοτίβα για 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε μια περίοδο που ακόμα ο Παναθηναϊκός δύσκολα έδινε λεφτά για μεταγραφές, προκάλεσε κάποια αίσθηση η κίνηση αυτή. Έχοντας μόλις γίνει τότε ενεργός με την εθνική Αλβανίας, ο Τσόκαϊ μπορούσε να προσφέρει βάθος στον πάγκο του Τριφυλιού. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τρουαγιέ, ο Τσόκαϊ έμεινε ως ο μοναδικός αναπληρωματικός κεντρικός μέσος. Για όλη την χρονιά, ο ρόλος του θα περιοριστεί στο να έρχεται από τον πάγκο, συνήθως μετά το 80 μάλιστα. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 15 συμμετοχές έπαιξε μόλις 180 λεπτά. Δηλαδή έπαιξε με άλλα λόγια σπαστά δύο ολόκληρα 90 λεπτά μέσα στη σεζόν. Βέβαια μάζεψε λίγα περισσότερα λεπτά αργότερα στα playoff. Ταυτόχρονα δεν είχε να επιδείξει κάποιο θετικό στατιστικό αφού είχε 0 goal και 0 assist. Το 2023 έχασε τη θέση του και στον πάγκο και ξεκίνησε να παίζει με τον Παναθηναϊκό Β'. Τον χειμώνα δόθηκε δανεικός στην κροατική Osijek. Παίζοντας σε ένα πρωτάθλημα που γνώριζε, ήθελε να πάρει παιχνίδια στα πόδια του για να διεκδικήσει μια θέση στο Euro του 24 με την Αλβανία. Τελικά ούτε στο Euro έπαιξε και επέστρεψε το καλοκαίρι πάλι στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η κατάληξη θα είναι ίδια. Ούτε ο Diego Alonso θα τον εμπιστευτεί και με την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προλάβει και να τον στείλει δανεικό στο Λεβαδιακό για όλη τη σεζόν. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι αποτελεί και τον με διαφορά πιο ακριβό παίκτη στο φετινό ρόστερ του Λεβαδιακού, με την αξία του να κυμαίνεται στα 850K. Ο Βέρμπιτς ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022, εν μέσω του δεύτερου upgrade του roster επί Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αν και είχε ήδη αποκλειστεί νωρίς από τα αποκριματικά του Conference League, το τριφύλι ενισχύθηκε σημαντικά με παίκτες όπως ο Μπερνάρ και ο Βέρμπιτς, τουλάχιστον φαινομενικά. Με μεγάλη καριέρα σε Δανία και Δυναμό Κιέβου σε Ουκρανία, ο Βέρμπιτς ήρθε στην Ελλάδα γεμάτος τίτλους και εμπειρίες. Με συμμετοχές σε ομίλους της Champions League και τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει στο peak των 7 εκατομμυρίων μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, υποκανονικές συνθήκες δεν θα γινόταν δυνατή η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία όμως, ο Βέρμπιτς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Δυναμό Κιέβου, παρόλο που δέθηκε έντονα με την ομάδα. Πέρασε και ένα ενδιάμεσο διάστημα ως δανεικός στη Λέγκια Βαρσοβίας, αλλά το καλοκαίρι του 2022 αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά την Ουκρανία. Βρέθηκε πίσω από τον MVP τότε Αϊτόρ και τους πρώτους μήνες περιορίστηκε σε μια δυνατή λύση που ερχόταν βασικά από τον πάγκο. Ωστόσο, σκόραρε και απέναντι στο Λεβαδιακό με μια ωραία κεφαλιά σε
ένα από τα πρώτα του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Αϊτόρ τραυματίστηκε και έχασε την σεζόν, ο Βέρμπιτς πήρε προφανώς τη φανέλα βασικού σπίτι του. Όλοι περίμεναν να καλύψει έστω σε ένα βαθμό το κενό αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να συμπληρώσει ούτε λίγο από αυτό το τεράστιο κενό που άφησε ο Αϊτόρ και σύντομα έχασε τη θέση του από τον Μαντσίνη, που αποκτήθηκε ακριβώς λόγω αυτού του κενού που λέω ξανά και ξανά. Σταδιακά έγινε μόνο αλλαγή και στο τέλος κατέληξε να είναι μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Το καλοκαίρι του 24 ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πουλήσει τον Βέρμπιτς, καθώς έχει και ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο. Ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρθηκε ζεστά, αλλά οι Κύπροι δεν μπορούσαν να τον καλύψουν οικονομικά. Εν τέλει, παραμένει στον Παναθηναϊκό χωρίς να είναι ενεργός. Ο Αγιούμπ αποτελεί, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα, μία από τις χειρότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών. Κλασικά ήρθε με τις μαγικές περγαμινές και διθυραμβικούς τίτλους να αναπαράγονται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και site. Ο Μαροκινός μέσος είχε όντως ένα ενδιαφέρον βιογραφικό. Για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού του 2020, όντως ξεχώριζε. Με μία καριέρα 8 ετών βασικό στο Ολλανδικό πρωτάθλημα με Ουντρέχτη και Φέγενορντ, ήταν ταυτόχρονα και διεθνής με όλα τα μικρά κλιμάκια της Ολλανδίας. Ως πρωταθλητής Ευρώπης με την K17 της χώρας, όπως καταλαβαίνετε, τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα, από την άλλη, φάνηκε να μην κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Τα στατιστικά του τα λένε όλα. Σε 2,5 χρόνια είχε συνολικά 18 συμμετοχές, με 0 γκολ και 0 assist. Όποιος τυχαίνει, αραιά και πού να τον θυμάται μόνο γιατί έκανε αίσθηση η non-stop απουσία του. Και όχι κάτι που μπορεί να έκανε στο χορτάρι. Συνεχείς και ασταμάτητοι τραυματισμοί του έκοβαν τη ροή διαρκώς. Ενώ στις λίγες του εμφανίσεις έδειχνε ψυχρός και αδιάφορος. Κατάφερε να τσακωθεί με τον Γιώργο Δόνη, επειδή δεν ξεκίνησε βασικός σε ένα παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Αργότερα το 21, μέσα σε ένα πέπλο μετριότητας επί Λάζλο Μπόλωνη, κατάφερε να εξοργήσει και τον Ρουμάνο με την αδιαφορία του. Επί Ιβάν ήταν από την αρχή εκτός ομάδας. Όπως βλέπετε, έμεινε χρόνια στον Παναθηναϊκό και πολλοί προπονητές έπρεπε να τον διαχειριστούν. Το αρχικό συμβόλαιο που υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2020 ήταν διάρκειας 3,5 χρόνια. Με υψηλές αποδοχές 500.000 ευρώ. Για έναν παίκτη σαν τον Αγιούμπ, το συμβόλαιο αυτό ήταν πολύ υψηλό και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να βρει ενδιαφερόμενη ομάδα. Η λύση δόθηκε επί Ιβάν το καλοκαίρι του 22. Το Τριφύλι εκμεταλλεύτηκε το καλό όνομα του Αγιούμπ στην Ολλανδία και τα βρήκε με την νεοφώτιστη Excelsior, όπου και πήγε ως ελεύθερος. Εκεί πάλι σε 2 χρόνια θα κάνει 15 συμμετοχές χωρίς αίσθηση. Σήμερα, μόλις στα 30 του, η αξία του έχει πέσει στα 200 κάπα και παραμένει μήνες χωρίς ομάδα. Μετά την πώληση του Μάρκους Μπέργκ στην Αλαΐν, δημιουργήθηκε ένα χρόνιο κενό στη θέση του επιθετικού για τον Παναθηναϊκό. Μολό, Τσάβες, Μακέντα και Καρλίτος θα είναι οι επόμενοι επιθετικοί του Τριφυλιού, αλλά κανείς δεν θα καταφέρει να φτάσει κοντά έστω στο επίπεδο που έφερνε ο Μπέργκ τον Παναθηναϊκό. Λέτο, πάτησε για τον Μπέργκ, γκολ! Πέμπτο γκολ του Μάρκους Μπέργκ. Το 2022, εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων του Παναθηναϊκού μετά από καιρό, που προαναφέραμε κιόλας, ήταν επιτακτική η άμεση αγορά επιθετικού από το υψηλότερο επίπεδο. Πολλά ονόματα ακούστηκαν και οι μέρες πέρναγαν, μιας και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετώπιζε την Σλάβια Πράγας. Υπό την πίεση αυτών των απαιτητικών υποκριματικών, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Sporting Λισαβόνας για την αγορά του Άντρας Σπόραρ. Η μεταγραφή του Σλοβαίνου επιθετικού κόστησε 3,5 εκατομμύρια και ήταν η υψηλότερη μεταγραφή επί αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για έναν παίκτη που είχε βγει πρώτο σκόρερ στη Σλοβενία αλλά και στη Σλοβακία με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, που έπιασε τα υψηλότερα στάνταρ της καριέρας του. Με 44 γκολ σε 53 παιχνίδια, είχε αναγκάσει τη Sporting να δαπανίσει 6 εκατομμύρια για την απόκτησή του. Στην Πορτογαλία δεν ήταν κακός, αλλά δεν βρήκε πολύ χώρο στη Sporting. Και πέρασε δανεικός αναδιαστήματα σε Μπράγκα και Μίτλεσμπρο. Στην Β' Αγγλίας έκανε μια μέτρια σεζόν, αλλά φαινόταν ότι στον Παναθηναϊκό θα κάνει τη διαφορά. Στο κοινό της Λεωφόρου συστήθηκε στον επαναληπτικό με τη Σλάβια. Το Τριφύλι κυνηγούσε μια διαφορά από ήττα με 2-0. Και μόλις το 7, ο Σπόραρ θα κάνει το πρώτο του εξεπαφής δοκάρι. Μετά από πάμπολες χαμένες ευκαιρίες, θα βρει τον δρόμο για τα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο με εντυπωσιακό τρόπο. Εκεί και εγώ και φαντάζομαι πολλοί άλλοι σκέφτηκαν ότι ο Παναθηναϊκός επιτέλους ξαναβρήκε επιθετικό, μερικά χρόνια μετά τον Μάρκους Μπέργκ. Τους επόμενους μήνες θα ηγηθεί της ομάδας και θα βάλει πολλά γκολ. Κάτι όμως που παρατηρούσαμε ήταν ότι δυσκολευόταν να βάλει γκολ μέσα στο παιχνίδι. Παρόλο που σκόραρε σημαντικά μπάζερ
μπίτερ, η αδυναμία του Παναθηναϊκού να βρει το εύκολο γκολ ξεκίναγε από τον επιθετικό του. Όσο πέρναγε η σεζόν, ο Σπόραρ γινόταν όλο και περισσότερο ο αδύναμος κρίκος. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στα playoffs. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει πέναλτι απέναντι στον Βόλο στο 94. Ο Σπόραρ αναλαμβάνει την ευθύνη. Εγώ εκείνη τη μέρα καθόμουν στη θύρα 7, πίσω ακριβώς από το τέρμα του Βόλου. Θυμάμαι πως όλοι πανηγύριζαν γύρω μου για το πέναλτι, αλλά μπορούσα να δω το κενό βλέμμα του Σπόραρ. Η πίεση τον επηρέασε και έχασε ένα πέναλτι που κατά πάρα πολύ θα έκρινε το πρωτάθλημα. Στη νέα σεζόν ξεκίνησε επίσης δυνατά, βάζοντας 3-4 γκολ στην Νίπρο. Αλλά τον Αύγουστο 23 θα χάσει το άχαστο στο εκτός με την Πράγκα και ο Παναθηναϊκός θα χάσει και την πρόκριση στο Champions League. Η φοβερή βελτίωση του Φώτη θα αφήσει τον Σπόραρ στον πάγκο, έχοντας πλέον ξενερώσει όλους τους οπαδούς αλλά και τον ίδιο. Φυσικά βλέποντας έναν παίκτη που έχει 14 γκολ στη σεζόν. Κάποιοι δεν θα τον έβαζαν στην κατηγορία του παλτού. Αν όμως έχεις δει Παναθηναϊκό, ξέρεις. Έχασε κρίσιμα πέναλτι, ακόμα πιο κρίσιμες φάσεις και κατέληγε συχνά να έχει αρνητική επιρροή στο παιχνίδι του Τριφυλιού. Φυσικά δεν είναι το παραδοσιακό παλτό τύπου Αγιούμπ, καθώς έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό, αλλά ταυτόχρονα έχει στερήσει και πολλά. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι δεν κατάφεραν να ξεφορτωθούν το μεγάλο του συμβόλαιο το καλοκαίρι του 24 σε καμία ομάδα. Νιώθω ότι μίλησα πολύ για τον Σπόραρ, το ξέρω. Αν με αφήνατε θα έγραφα βιβλίο, αλλά ήθελα να τα βγάλω κάπως από μέσα μου. Και κρατήθηκα full να ξέρετε. Οπότε μην αρχίσετε τα δεν είναι ο Σπόραρ παλτό. Όχι είναι. Ωραία, τα έβγαλα από μέσα μου, όλα καλά. Τώρα φυσάει πετάει χαρά, οπότε χαιρετώ. Τα λέμε την επόμενη φορά.